Αγαπητοί φίλοι, καλησπέρα. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Βρισκόμαστε εδώ για να ακούσουμε λίγα λόγια για την ζωή του Αγίου Πορφυρίου από το έργο «Βίος και Λόγοι», το οποίο περιγράφει απομαγνητοφωνημένες διηγήσεις του Αγίου Πορφυρίου σχετικά με τη ζωή και το έργο του. Η οσιακή μορφή του Αγίου Πορφυρίου υπήρξε ένα μεγάλο φως που με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος έλαμψε στις μέρες μας. Υπήρξε ζώσα παρουσία του Χριστού και η θερμή αγάπη του γι' αυτόν μόρφωσε την ψυχή, τη σκέψη και όλη του την προσωπικότητα, ώστε χωρίς δισταγμό να μπορεί να αναφωνεί όπως ο Απόστολος Παύλος «Ζώ δε ουκέτι εγώ, ζήδεν εμί Χριστός». Μια φράση που τόσο πολύ του άρεσε να επαναλαμβάνει. Ο γέρον Πορφύριος είχε σε όλη τη διάρκεια της ζωής του ένικο μέσα στην αγιασμένη ψυχή του μυσταγωγό και διδάσκαλο στην πνευματική ζωή του Άγιον Πνεύμα. Με την χάρη του έγινε εικόνα πραότητος και χαράς. Η άνωθεν σοφία τον ανέδειξε αληθινό σκεύος εκλογής, κυβωτός σπανίων χαρισμάτων. Στολισμένος με αυτά, έγινε στήριγμα υπομονής, αγάπης θύρα, διακρίσεως υπόθεσης, παρησία εν προσευχή, πνεύματος Αγίου Χωρίων, υπακοής συνεργός, αδελφότητος χαλινός, θυμουμένων εκοπή, χαράς χορηγός, Χριστού μήνυμα, αγγέλων ιδίωμα. Η διδασκαλία του είχε ως πεμπτουσία την αγάπη προς τον Χριστό, ως την μοναδική οδό που οδηγεί στην αληθινή χαρά, στο φως, στην ελπίδα, στην ευτυχία. «Ο Χριστός είναι η χαρά», έλεγε, «το φως το αληθινό, η ευτυχία. Ο Χριστός είναι η ελπίδα μας». Η μελήρητος αυτή διδασκαλία δεν έγινε ποτέ ηθικοπλαστικός λόγος, αλλά ήταν απάβγασμα της ίδιας της αγιοπνευματικής ζωής. Για τα χαρίσματα που του έδωσε ο Θεός, ο Άγιος Γέροντας ποτέ δεν καυχήθηκε. Έζησε με τρόπο αφανή και ταπεινό και με τη βεβαιότητα ότι δεν έχει κανείς τίποτα να πάρει από εκείνον. «Εγώ δεν έχω τίποτα, ο Χριστός μόνο έχει το παν». Όταν φανέρωνε τις εξαιρετικές ενέργειες της χάριτος του Θεού στην ψυχή του, το έκανε μόνο για να αισθανθούν οι άνθρωποι το αγκάλιασμα που κάνει ο Χριστός σε όλους, να βοηθηθούν οι χριστιανοί και να σωθούν ευρισκόμενοι σε κοινωνία αγάπης με τον Χριστό. Πάμε όμως να ακούσουμε πώς ο ίδιος περιγράφει τα παιδικά του χρόνια και πώς ξεκίνησε από τον Πειραιά 12 χρονών για να πάει στο Άγιον Όρος να μιμηθεί τον Άγιο Ιωάννη τον Καλυβίτη. Στην Εύβοια υπάρχει ένα χωριό, ο Άγιος Ιωάννης. Από αυτό το χωριό κατάγομαι. Οι γονείς μου ήταν φτωχοί,
Γι' αυτό ο πατέρας μου έφυγε από το χωριό και πήγε στην Αμερική. Εκεί δούλευε ως εργάτης στη διόρυγα του Παναμά. Εμείς τα παιδιά στο χωριό από μικρά που ήμασταν κάναμε δουλειές. Ποτίζαμε τον κήπο, τα δέντρα. Φέρναμε τα ζώα, τρέχαμε παντού, όπου μας λέγανε οι μεγάλοι. Εγώ μικρός έβοσκα τα ζώα στο βουνό. Ήμουνα κουτός και ντροπαλός. Στο σχολείο επήγα μόνο μία τάξη και σχεδόν δεν εμάθαμε τίποτα, γιατί ο δάσκαλος ήταν άρρωστος. Εκεί που φύλαγα τα πρόβατα, διάβασα συλλαβιστά το βίο του Αγίου Ιωάννου του Καλυβίτου και από εκεί μου ήλθε ο ζήλος να φύγω και να γίνω μοναχός, χωρίς να ξέρω τίποτα. Ούτε μοναχό είχα δει, ούτε μοναστήρι, τίποτα. Όταν έγινε 7 χρονό, με έστειλε η μητέρα μου στη Χαλκίδα να δουλέψω σε ένα κατάστημα. Πολλούσαν εκεί απ' όλα. Είχαν στα καταστήματα εκείνη την εποχή σιδερικά, κλειδιά, βίδες, κλειδαριές και σχοινιά. Αλλά είχαν όμως και ζάχαρη και ρύζι και καφέ και πιπέρι και όλα όσα έχει ένα μπακάλικο. Μεγάλο ήταν το κατάστημα και ήταν εκεί άλλα δύο παιδιά. Επήγα κι εγώ. Ό,τι μου λέγανε αυτοί εγώ το έκανα. Όλοι με διατάζανε εμένα και εγώ έτρεχα παντού. Εν τω μεταξύ, οι άλλοι δυο είχαν κανονίσει πότε θα ποτίζανε τα βασιλικά της κυράς πάνω στα μπαλκόνια. Πήγαιναν ένα λάξ. Ο ένας τη μια μέρα, ο άλλος την άλλη. Είχαν σειρά. Όταν επήγα εγώ, εβάλανε εμένα σ' όλα. Και στο σκούπισμα και στα λουλούδια. Εγώ δεν πονηρευόμουν όμως. Τα έκανα όλα. Όπου μου λέγανε πήγαινα. Και μια μέρα που σκούπιζα το κατάστημα, στο τέλος, εκεί που είχα μαζέψει τα σκουπίδια, είχε χυθεί καφές, σπυριά άλεστα. Ήταν εκεί πέρα καμιά δεκαπενταριά σπυριά καφέ, και εγώ έσκυψα, τα μάζεψα και τα έβαλα στο χέρι και πήγα να τα ρίξω στο τσουβάλι εκεί που ήταν ο καφές. Το αφεντικό ήταν στο γραφείο του. Είχε τζάμια γύρω-γύρω και με είδε που έσκυψα εκεί, και μετά πήγα στο τσουβάλι να τα ρίξω και φωνάζει. «Άγγελε», εννοώντας εμένα, έτσι με φωνάζανε μικρό. «Έλα εδώ». Πήγα εκεί. «Τι έχεις στο χέρι? Τι είναι αυτό?» Λέω, «Καφές. Τα ύβρα εκεί κάτω και τα μάζεψα». Αρχίζει λοιπόν, «Τάσο, Αρίστο, Γιάννη, Γιώργο». Άλλος ήταν μέσα στην αποθήκη, άλλος αλλού, φώναζε τα αφεντικό. Ήλθαν όλοι εκεί. Λοιπόν, άνοιξε το χέρι μου το αφεντικό. «Τα βλέπετε?» τους λέει. «Τι είναι αυτά?» «Σπυριά από καφέ», λένε. «Πού τα ήβρες, άγγελε?» «Στο πάτωμα, ήταν σκορπισμένα», λέω. «Τα μάζεψα και πήγα να τα ρίξω στο σακί με τον καφέ». Λοιπόν, έκανε ολόκληρη διδασκαλία το αφεντικό μου. Εκεί τι γινόταν, σπατάλι με τις σέσουλες, πετούσαν από εδώ, από εκεί και λέει, «Ακούστε τώρα. Από σήμερα θα βάλετε μία σειρά εδώ μέσα. Μια εβδομάδα ο Αρίστος, μια εβδομάδα ο Τάσος, την άλλη ο Άγγελος και για τα λουλούδια και για όλα». Αγαπούσαν λοιπόν τα αφεντικά μου. Με καλούσαν πάνω στο σπίτι τους και με έβαζαν γέψαλ ό,τι τροπάρια ήξερα. Με πήραν πολύ από καλό έτσι. Αυτή την πράξη μου την εκτιμήσανε γιατί δεν με ξέρανε. Μετά 2 χρόνια πήγα στον Πειραιά για να εργαστώ στον μπακάλικο ενός συγγενούς. Τον μπακάλικο ήταν μαζί και ταβέρνα. Εκεί υπήρχε μια σοφίτα όπου και κοιμόμουνα το βράδυ. Το μαγαζί βρισκόταν σε ένα λόφο στην οδό Τσαμαδού. Ερχόντουσαν κάθε μέρα και ψωνίζανε και αρκετοί από τους πελάτες καθόντουσαν κάτι να πιούνε, να τσιμπήσουνε, εφόσον ήταν και ταβέρνα.
Μια μέρα ήλθα στον Μπακάλικο δυο γέροι. Μου ζήτησαν δυο σαρδέλες και μισή οκά κρασί. Αμέσως τους τα πήγα. Σε μια στιγμή, λέει ο ένας από τους δυο γέρους, «Πού να ειδείς το κρασί που ήπια στο Άγιον Όρος? Αυτό το κρασί πουθενά δεν το ήβρα». «Πήγες στο Άγιον Όρος?» τον ρωτάει ο άλλος. «Ναι, έφυγα μια φορά από την πατρίδα μου, από τη Μυτιλίνη, από την Καλονή και πήγα στο Άγιον Όρος. Και πίναμε εκεί και κρασί μονοξυλίτικο. Τι κρασί ήταν αυτό?» Τον ξαναρωτάει ο άλλος. «Πήγες να σκητέψεις?» «Ναι, ήθελα να γίνω καλόγυρος, αλλά δεν μπόρεσα, δεν άντεξα. Πόσο μετάνιωσα που δεν έμεινα εκεί». Εγώ τ' άκουγα με προσοχή, γιατί πριν από καιρό είχαν περάσει κάποιοι μοναχοί και μοιράζανε φυλάδια. Ένα από αυτά έγραφε για τη ζωή του Αγίου Ιωάννου του Καλυβίτου, που την είχα διαβάσει συλλαβίζοντας όταν έβος κατά πρόβατα στο χωριό μου, όπως σας είπα. Την είχα διαβάσει και πάλι στη Σοφίτα, με τη βοήθεια ενός κλεπτοφάναρου με δυσκολία, γιατί δεν ήξερα πολλά γράμματα. Τόσο με ενθουσίασε η ζωή του Αγίου που ήθελα να το μιμηθώ. Αλλόμως για το Άγιον Όρος δεν ήξερα τίποτα. Εν τω μεταξύ ο γέρος συνέχισε. «Επήγα να σκητέψω και έφυγα. Τι ωραία που ήταν εκεί. Είδα σκητές, ερημίτες, αγίους ανθρώπους να προσπαθούν να αγαπήσουν τον Θεό, να αγωνίζονται μες στην έρημο με νηστείες, κακοχίες και προσευχές. Τ' άφησα όμως. Όλα αυτά κύλθα στον κόσμο και έμπλεξα με χίλια βάσανα. Τα θυμάμαι πάντοτε και λυπάμαι που δεν έμεινα εκεί πέρα να μην πέσω εδώ στον κόσμο, να βασανιστώ τόσο πολύ με οικογένεια, με παιδιά και με τόσες φασαρίες που με γονάτισαν οι στενοχώριες της ζωής, και τα θυμάμαι». Σε λίγο φύγανε οι γέροι, αλλά εμένανε το μυαλό μου εκεί. Μου ήλθε ένα ζήλος από εκείνη τη στιγμή να πάω κι εγώ εκεί που έλεγε αυτός. Μου κόλλησε στο νου ότι θα μπορούσα να προγραμματοποιήσω τον όνειρό μου, να μιμηθώ τον Άγιο Ιωάννη τον Καλυβίτη. Μου έγινε πόθος διακαής. Μετά δύο μέρες ξαναήλθε ο γέρος. Ήταν γείτονας. Τον πλησιάζω και κρυφά από τους άλλους τον ρωτάω. «Πες μου, κύριε Αντώνη, είναι καλά εκεί πάνω στο Άγιον Όρος?» «Τ' άκουσες την άλλη φορά, δεν μπορώ να σου πω τίποτα τώρα». Και δεν μου είπε τίποτα. Έφυγε. Εγώ όμως στο μεταξύ δεν μπορούσα να σκεφτώ τίποτα άλλο. Το έβαλα βαθιά μέσα μου να γίνω ερημίτης. Αλλά πώς? Δεν ήξερα πώς πηγαίνω στο Άγιον Όρος. Χρήματα δεν είχα. Ούτε ήξερα τι να πω στο αφεντικό. Ξαναήλθω, κύριε Αντώνη, στον Μπακάλικο. Κρυφά πάλι τον ρώτησα για το Άγιον Όρος. Και τότε μου τα είπε όλα. Αλλά πώς όμως θα έφευγα? Τι να έλεγα? Μέρες ολόκληρες ήμουν σκυθροπός και σκεπτικός. Το αφεντικό μου με πρόσεξε, με πλησίασε. Μου λέει λοιπόν, «Γιατί είσαι έτσι, τι σου συμβαίνει?» Και εγώ τότε αναγκάστηκα να πω ένα ψέμα. Είπα ότι έμαθα από κάποιο χωριανό μου, όταν είχαν κατέβει κάτω από τον Μπακάλικο να πάω να πάρω διάφορα τρόφιμα, ότι η μητέρα μου είναι άρρωστη και θα ήθελα να πάω να τη δω. Εκείνος το πίστεψε και μου έδωσε χρήματα για το εισιτήριο να πάω στη μητέρα μου. Μου έδωσε και τρόφιμα να τις πάω και με συμπόνια με κατεβόδωσε ως έξω. Έτρεξα στο καράβι, ξεκίνησα για το Άγιον Όρος. Άρχισε να πραγματοποιείται το όνειρό μου. Το καράβι θα περνούσε από τη Χαλκίδα, το Βόλο και μετά από Θεσσαλονίκη.
Όταν όμως σε προχώρησε λίγο, μέσα μου με έπιασε μια στενοχώρια. Ήθελα να φτάσω στον προορισμό μου, αλλά φοβόμουνα και λυπόμουνα τους γονείς μου, που μην ξέροντας που είμαι θα αγωνιούσαν. Δεν άντεξα, και όταν το καράβι έφτασε στη λίμνη Ευβίας, κατέβηκα και γύρισα πίσω με άλλο καράβι στον Πειραιά. Εκεί επήγα στα αφεντικά μου και τους είπα ότι έγινε καλά η μητέρα μου. Έτσι συνέχισα τη δουλειά όπως πρώτα, αλλά όχι ακριβώς όπως πρώτα. Ήμουν σκεπτικός, προσευχόμουνα συνέχεια, έτρωγα λίγο, έκανα μετάνοιες. Αλλά όμως από τη ζωή αυτή αδυνάτησα, άλλαξα. «Τι έχεις, άγγελε», με ρωτούσαν, «τι έχεις». «Σε βλέπω με που είσαι σκεπτικός και αδυνάτησες πολύ, παιδί μου. Εμείς σ' αγαπάμε και σε θέλουμε να είσαι εδώ, αλλά μήπως θέλεις να πάει στους γονείς σου». «Ναι», τους λέω, «θέλω να πάω». «Πήγαινε αν θέλεις να τους δεις και όταν έλθεις βρες να μας φέρεις και κανένα καλό παιδί σαν εσένα για το μαγαζί». Έτσι μου έδωσαν πάλι χρήματα, τρόφιμα, γλυκά, κάτι μπουκάλες με λικέρ, πίπερμαν και άλλα διάφορα και με έφερε τα αφεντικό μου στο καράβι και μου έβγαλε εισιτήριο για τη Χαλκίδα. Ήταν ένα καράβι που έφευγε για Χαλκίδα, Εδιψό, Βόλο, Θεσσαλονίκη, Άγιον Όρος, Δάφνη. Αυτό το καράβι λεγόταν Αθήνε. Μπήκα μέσα, το καράβι έφυγε. Ήταν νύχτα όταν ξεκινήσαμε. Ταξιδεύαμε όλη τη νύχτα. Κάποια ώρα εφτάσαμε στη Χαλκίδα. Όταν το καράβι σταμάτησε, οι ναύτες φωνάζανε. «Ποιος για Χαλκίδα, ποιος για Χαλκίδα». Εγώ μιλιά, δεν έλεγα τίποτα. Είχα ριζώσει σε μια γωνιά και δεν μιλούσα. Το καράβι έφυγε από τη Χαλκίδα. Όταν όμως εφθάσαμε στην Εδιψό, οι ναύτες με βρήκανε γιατί εξετάζανε εκεί τα εισιτήρια. «Γιατί δεν βγήκε στη Χαλκίδα», μου λένε. Κοιμόμουν, απάντησα. «Τώρα τι θα γίνει», με ρωτάνε. «Πρέπει να πληρώσεις». «Α, λίγα λεφτά έχω», τους λέω. «Καλά», μου απαντάνε. Με τραβήξανε έτσι, χωρίς λεφτά. Τότε τα λεφτά ήταν πεντάρες, δεκάρες. Καμιά δραχμή θα είχα όλα και όλα εκεί πέρα. Όταν βγήκαμε στο Βόλο, με πιάσε μεγάλη μελαγχολία. Έκλαιγα, έκλαιγα πολύ. Σκεπτόμουν ότι θα έφευγα για πάντα από τον κόσμο και οι γονείς μου θα με χάνανε και ότι θα στενοχωριόντουσαν. Σκεπτόμουν τα αδέλφια μου. Κάτι με έπνιγε στο λαιμό. Ήθελα να γυρίσω πίσω. Στο Βόλο έμεινε μερικές ώρες το καράβι και βγήκαμε έξω. Σφύριξε και κίνησε για Θεσσαλονίκη. Εγώ έμεινα έξω με σκοπό να γυρίσω πίσω. Τη νύχτα την επέρασα σε ένα βουνό. Έκλαιγα και προσευχόμουνα. Την άλλη μέρα βρήκα το καράβι που επήγαινε στην ίδια γραμμή για Θεσσαλονίκη. Μπήκα μέσα, αλλά τα χρήματά μου είχαν τελειώσει και γι' αυτό χωρίς εισιτήριο κρυβόμουνα στην Πρίμνη για να μην με κατεβάσουν. Σε κάποια στιγμή μου ζήτησαν οι ναύτες εισιτήριο. Δεν είχα και με μάλωσαν. Καθόμουνα σε έναν πάγκο από το αριστερό μέρος του καραβιού και κοίταζα το πέλαγος. Έλεγα έναν ιρμό που με είχε μάθει ο πατέρας μου, που ήταν ψάλτης και τον έλεγε όταν γινότανε το ψυχοσάββατο. Και ο ιρμός αυτός έλεγε: «Του βίου την θάλασσαν υψουμένην καθορών, των πειρασμών το κλείδωνη το ευδίο λιμένη σου προσδραμών, βοώση, ανάγαγε εκφθορά στην ζωή μου πολυέλεε». Έλεγα: «Θεέ μου, η ζωή είναι μια θάλασσα φουρτουνιασμένη και σου ζητάω, όπως είμαι κι εγώ ταξιδιώτης αυτής της φουρτουνιασμένης θαλάσσης,
να οικονομήσει η Θεία σου πρόνοια, να πάω σε ένα λιμάνι, να ησυχάσει η ψυχή μου εκεί, στο λιμάνι που θα είσαι εσύ, η ειρήνη. Και τα έλεγα αυτά, μάλλον τα έψαλα σιγανά και έκλαιγα, διότι το αίσθημά μου ήταν βαθύ που άφηνα τον κόσμο, δηλαδή άφηνα τους γονείς μου. Δεν με πείραζε για τον κόσμο, δεν είχα έγνοια εγώ για τον κόσμο, μόνο για τους γονείς. Ήμουνα μικρός και μόνο τους γονείς θυμόμουνα και λυπόμουνα που τους άφηνα. Έφτασε μεσημέρι και τρώγανε στο κατάστρωμα. Εκείνη την εποχή έτσι γινότανε. Είχανε καθίσει οικογένειες. Απέναντί μου ήταν μια γυναίκα με τον άνδρα της και τα τρία τους παιδιά. Εγώ ήμουνα εκεί και κοίταζα τη θάλασσα. Σε μια στιγμή έρχεται μια κυρία, επειδή είχαν έλθει οι ναύτες και μου είχανε ζητήσει εισιτήριο και δεν είχα. Είδανε ότι είμαι φτωχό παιδί. Με τραβάει από τον ώμο και μου δίνει ένα κομμάτι ψωμί και πάνω σε αυτό είχε τρία μάτσα μαρίδες. Παλιά στο τηγάνι ψήνανε τις μαρίδες τρεις-τρεις, ενωμένες με σκουπόχορτο που το περνούσαν από τα ματάκια τους. Τις αλευρώνανε και τις τηγανίζανε. Δεν ξέρω αν εσείς το κάνετε. Τις λέω «Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ». Κάποιες άλλες κυρίες που ήταν δίπλα της λένε «Μπράβο, πολύ καλά, πώς το σκέφτηκες, εμείς δεν το σκεφτήκαμε». Εκείνη όμως γυρίζει και τους λέει «Τέτοια παιδιά, αλυτόπαιδα, δεν πρέπει να τα κοιτάζει κανείς, ούτε να τους προσφέρει τίποτα. Αλλά τι να κάνουμε, είμαστε και άνθρωποι». Εγώ ο Καημενούλης, όταν άκουσα τη λέξη «αλυτόπαιδα», μες στην ψυχούλα μου εχάρηκα, διότι σκέφτηκα ότι όντως αλυτόπαιδο είμαι. Έγινα αλήτης της αγάπης του Χριστού και έλεγα «Χριστέ μου, σώσε με, οδήγησέ με». Εφτάσαμε κάποια ώρα στη Θεσσαλονίκη, βγήκαμε από το καράβι, δεν ήξερα που να πάω. Πήγα στον Άγιο Δημήτριο, προσκύνησα. Γονάτισα και έκλαιγα και τον παρακαλούσα τον Άγιο να με βοηθήσει να πάω να γίνω ερημίτης. Αυτό ήτανε το όνειρό μου. Μετά πήγα ψηλά σε ένα λόφο και έφτασα σε ένα εκκλησάκι, σε ένα ξοκλήσι. Ήταν κλειστό, έξω όμως είχε ένα παγκάκι. Εκεί έμεινα όλη τη νύχτα. Έκλαιγα πολύ. Ήθελα πάλι να γυρίσω στο σπίτι στους γονείς μου. Ήταν πειρασμός για μένα αυτό. Τρεις φορές σε γύρισα πίσω. Εκεί που έκλαιγα, έλεγα και λόγια της παρακλήσεως της Παναγίας μας που με είχε μάθει ο πατέρας μου. Συνέχεια επαναλάμβανα «Μη μου παρήδεις την δέηση, το συμφέρον ποιήσων». Το έλεγα συνέχεια και έκλαιγα. Έτσι με πήρε ο ύπνος. Εξέχασα να σας πω ότι τα δώρα που μου έδωσαν τα αφεντικά μου για να πάω στο σπίτι μου τάχα, τα μοίρασα σε κάτι φαντάρους μες στο καράβι. Μοίρασα τις σοκολάτες, μοίρασα τα μπουκάλια που είχαν τριαντάφυλλο και πίπερμαν και έτσι τα ξεφορτώθηκα. Εκείνοι απορούσανε πόσους τα έδωσα. Μικρούλης ήμουνα. Τα πήρανε όμως. Λοιπόν, όπως σας είπα, με πήρε ο ύπνος έξω από το ξοκλισάκι. Εξύπνησα το πρωί, κατέβηκα στη θάλασσα, επήρα το καράβι. Δεν άντεξα στον πειρασμό.
και γύρισα πάλι στον Πειραιά. Τι να σας πω, μεγάλη ιστορία. Εδώ, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώνουμε αυτή την πρώτη μικρή γνωριμία με τα λόγια του ιδίου του Αγίου από το Βίος και Λόγοι. Θα συνεχίσουμε την επόμενη φορά με την θετική του απόφαση να φύγει χωρίς γυρισμό για το Άγιον Όρος, για το μεγάλο θαύμα της πρόνοιας του Θεού που τον έβαλε μέσα στο Αγιώνυμον Όρος, για την περιγραφή της ζωής του, για το πώς ήταν μικρός και αγράμματος, για το πώς ένιωσε ότι δεν βρίσκεται στη γη και ότι βρέθηκε στον ουρανό, για το διάστημα που πέρασε πειρασμό και για τους γέροντες που πολύ τους αγαπούσε. Καλό μας βράδυ. Oh.